σπαμ μηνύματα από τα ΕΛΤΑ. Το τελευταίο διάστημα παρέλαβα κάποια θέματα. Ενδιάμεσα τις παραλαβές μου ήρθε ένα άσχετο μήνυμα από άγνωστο αποστολέα, το οποίο με ενημέρωνε ότι είχα ένα δέμα προς παραλαβή με κάποιο κόστος. Εκεί, για να σας πω την αλήθεια, πήγα να την πατήσω. Ωστόσο, μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό ότι υπάρχει αυτό το θέμα που γίνεται με τα ΕΛΤΑ για να μπορέσουν να κλέψουν χρήματα από ανυποψίες τους χρήστες. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα πραγματικό μήνυμα των ΕΛΤΑ, όπως επίσης πάμε να δούμε και το ψεύτικο για να μπορέσουμε να τα ξεχωρίζουμε με σκοπό να αναγνωρίζουμε πότε μας κοροϊδεύουν και πότε όχι. Θα δούμε αρχικά το πραγματικό μήνυμα το οποίο στέλνουν τα ΕΛΤΑ και όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, βλέπετε ότι σαν αποστολέας του συγκεκριμένου μηνύματος είναι τα ΕΛΤΑ καθεαυτά. Εδώ πέρα μέσα εγώ έχω κρατήσει δύο μηνύματα, είναι από παλιότερες αποστολές και βλέπετε ότι το πρώτο δείχνει ότι υπάρχει και κόστος που θα χρειαστεί να πληρωθεί, ενώ το δεύτερο μήνυμα δεν έχει κάποιο κόστος. Το κείμενο το οποίο γράφουν τα ΕΛΤΑ όταν στέλνουν το ενημερωτικό είναι ότι υπάρχει ένα αντικείμενο με φόρους και χ τέλη, το οποίο θα σας επιδοθεί από διανομέα. Το συγκεκριμένο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιδοθεί σε εσάς, οπότε θα χρειαστεί να πάτε στο κατάστημα από την επόμενη μέρα που λαμβάνετε το μήνυμα. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό το οποίο αναγράφεται στο μήνυμα το πληρώνετε στο κατάστημα των ΕΛΤΑ, δεν πληρώνετε κάτι δηλαδή σε κάποιον διανομέα, παρά μόνο εάν ο διανομέας όντως το φέρει μαζί του, αλλά συνήθως επειδή έχει τη χρέωση δεν το κουβαλάνε, λόγω ασφάλειας και λόγω χρημάτων. Ενώ το δεύτερο αντικείμενο το οποίο βλέπουμε είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα που λέει ότι υπάρχει ένα αντικείμενο που θα σας επιδοθεί από διανομέα και παράλληλα έχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και στα δύο τα μηνύματα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας το συγκεκριμένο που βλέπετε δεν ξέρω σε ποια υπηρεσία αντιστοιχεί, ωστόσο επειδή όντως κάλεσα, απαντάει άνθρωπος από τα ΕΛΤΑ. Βλέπει το αντικείμενο σύμφωνα με το tracking code το οποίο έχει το μήνυμα και σε ενημερώνει ότι είναι στο κατάστημα ή δεν είναι στο κατάστημα ή αλλιώς μπορούμε να το ελέγξουμε και από τη σελίδα. Αν δούμε τώρα το ψεύτικο το μήνυμα το οποίο έρχεται από τον ψεύτικο αποστολέα, βλέπετε ότι έρχεται από αποστολέα με αριθμό. Δεν έρχεται από αποστολέα ο οποίος γράφει ΕΛΤΑ ή ΕΛΤΑ κάτι ή οτιδήποτε. Γράφει σκέτο αριθμό. Το συγκεκριμένο εμένα, επειδή είναι συν 33, είναι από Γαλλία. Το κείμενο το οποίο περιέχεται στο μήνυμα είναι στα ελληνικά ωστόσο, άρα αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για να μπερδέψει κάποιον και ξεκινάει με τη λέξη ΕΛΤΑ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα το οποίο μπορεί να μας μπερδέψει. Εμένα πήγε να με μπερδέψει, αλλά επειδή είχα την ήδη σχετική εμπειρία με τα μηνύματα τα προηγούμενα, ενώ πήγα να πατήσω το link απλά για να δω τι ακριβώς γίνεται και πού σε κατευθύνει, είπα να μην το κάνω. Ωστόσο, βλέπετε ότι το μήνυμα γράφει ότι θα χρεωθούν τέλη Τελωνίου. Γράφει το ποσό για το πακέτο σας με αριθμό ΤΑΔΕ, το οποίο μπορείτε να πληρώσετε μέσα από εδώ. Η διεύθυνση την οποία δίνει δεν είναι κάποια διεύθυνση την οποία, αν την πατήσουμε, θα μας ανακατευθύνει στα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ δεν θα στέλνανε ποτέ τέτοια διεύθυνση. Θα στέλνανε μια διεύθυνση η οποία θα ήταν ΕΛΤΑ.gr. Εγώ, από περιέργεια, πήρα τον κωδικό αποστολής και τον πάτησα στο ΕΛΤΑ.gr. Επίσης, αυτός ο κωδικός δεν έβγαζε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό το έκανα γιατί ήθελα απλά να επιβεβαιώσω ότι όντως το συγκεκριμένο, πέραν το ότι το είχα υποψιαστεί, ήταν θέμα spam. Γιατί λέω, εάν όντως υπάρχει κάποιο tracking code το οποίο όντως αποτυπώνει κάποιο πακέτο αποστολής, θα πρέπει αυτό το πακέτο να έχει δρομολογηθεί στη δική μου περιοχή, στο κατάστημα το οποίο εξυπηρετεί εμένα, οπότε θα επικοινωνούσα κατευθείαν με το κατάστημα των ΕΛΤΑ για να το ελέγξω, να βεβαιωθώ αν είναι στο δικό μου το όνομα ή στα δικά μου τα στοιχεία για να πάω να το παραλάβω. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο τα μηνύματα ή τα τρία τα μηνύματα τα οποία είχα εγώ για να μπορέσω να σας δείξω σαν παράδειγμα. Να είστε πάρα πολύ υποψιασμένοι, γιατί γενικότερα ακούω το τελευταίο διάστημα ότι παίζουν πάρα πολύ με το όνομα των ΕΛΤΑ και πάρα πολλοί κόσμος την έχει πατήσει και έχει χάσει χρήματα. Μπορεί να είναι μικροποσά ή μπορεί να είναι και μεγαλύτερα ποσά. Δεν ξέρω αν πατώντας στη σελίδα μετά αυτοί κλέβουν τα στοιχεία της κάρτας ή οτιδήποτε και σε χρεώνουν ενώ εσύ είσαι ανυποψίας τους και δεν καταλαβαίνεις από πού προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση ήθελα να σας το δείξω γιατί το είχα άμεσα διαθέσιμο σαν παράδειγμα και θεώρησα καλό να το μοιραστώ γιατί πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι στο συγκεκριμένο. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια και εφόσον γνωρίζω θα σας απαντήσω. Εσείς μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής, να πατήσετε επίσης το κουμπί από το κουδουνάκι στο κανάλι μου στο YouTube. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς, να είστε υποψιασμένοι. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!